Καλησπέρα σε όλους. Το ανάλυση των Bayer Press είναι σε επάλξεις λίγο μετά τις 2 και μέχρι τις 3 θα είμαστε μαζί σε μια εβδομάδα η οποία στο μέσο της είχε Champions League, χθες Europa League και στο φινάλε της κορυφώνεται με την κλήρωση αρχικά του Champions League και στη συνέχεια του Europa League, η οποία νομίζω έχει ξεκινήσει και σε λίγο θα μάθουμε και τα ζευγάρια και είναι η τελευταία κλήρωση της χρονιάς, γιατί φέτος έγινε κλήρωση απευθείας και για τους ημιτελικούς για το Champions League αλλά και για το Europa League. Εντάξει, έπρεπε να μας το θυμίσει το κινητό ότι το βάλαμε στα θόρυβο, να μας το πει. Το ξέχασες, αδερφέ, κάνε κάτι. Θα μας βάλει ο Γιάννης ο Ζάτης τώρα να βλέπουμε και την κλήρωση που την έχει live στην Cosmote TV. Ναι, ναι, Γιάννη. Πάρα πολύ ωραία. Για να δούμε την κλήρωση του Europa. Την κλήρωση του Champions League φαντάζομαι έχει συζητηθεί. Θα τη ρίξουμε και μια ματιά. Αφού πρώτα περάσουμε στα φρέσκα αγωνιστικά, τα φρέσκα χθεσινά, το Europa League. Που είχε δύο παρατάσεις, δεν είχε και τρίτη. Μπορούσε να βγει και μια τρίτη παράταση. Ξέρετε, είμαστε φάντομ. Κοντά ήμασταν. Αν το έβαζε η Ρέν εκεί στο τέλος που πίεζε, θα την είχαμε. Παράπονο δεν έχω από τη Ρέν. Για 3-1 το έβλεπα. Δεν ήρθε 3-1. Αλλά το παράπονο δεν έχω από καθαρά στοιχηματική άποψη ότι η Ρέν είχε τις τρεις ευκαιρίες της, τις δύο-τρεις ευκαιρίες της στο τέλος του αγώνα για να παγώσει το Λονδίνο και να πάει το μάτι στην παράταση. Πολύ δύσκολο θα άντεχε εκεί, αλλά τις ευκαιρίες της τις είχε, τις ξόδεψε και η ζωή συνεχίζεται. Ήταν ενδεικτικό νομίζω και πώς ένας σύλλογος διαχειρίζεται μια μεγάλη επιτυχία που είχε στο πρώτο παιχνίδι. Δηλαδή φάνηκε ότι σαν σύλλογος δεν μπόρεσε να διαχειριστεί το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα. Ο λόγος τον οποίο στοιχηματικά έπαιξε παράταση ήταν γιατί είχα μπει στο τρυπάκι ότι η Ρέν κέρδισε 3-1. Της βγήκανε όλα όσα σχεδίασε ο πιο φανατικός φίλαθλος με το που έμεινε η Arsenal με 10 παίχτες και για μια εβδομάδα ζούσε και ανέπνεε για το ένα γκολ στην Αγγλία. Σωστά. Γι' αυτό πήγανε. Ξεκάθαρα. Όταν δεν το τραβήξαν τα μαλλιά, όταν δεν τους έβγαινε, σου λέει βαράτε. Βάρατε. Α, βάλετε ένα. Θα βάλετε δύο. Και τρίτο να βάλετε, πάλι κάποια στιγμή το άγχος θα πάει σε εσάς. Γιατί με το ένα. Ό,τι και να γίνει. Σας βάζουμε στην παράταση. Ό,τι και να γίνει. Αυτό έψαχνετε. Όντως. Ό,τι και να γίνει. Η Arsenal που το παιχνίδι ξεκίνησε με το πόδι στον Γκάζι, για να μην αφήσει την Ρένα σχέδιο, ξέρεις τι, μην νομίζεις ότι θα μας κάνεις και το 0-1 και εμείς θα ψάχνουμε τα τρία γκολ μετά. Όχι. Εδώ. Σε πάρουμε στη φόρα. Έχουμε το πρώτο ζευγάρι και είναι ζευγάρι Champions League. Αυτό το Europa League. Γιατί ρε παιδιά. Τι είναι αυτό. Κρίμα που είναι τόσο νωρίς. Θα μπορούσε να είναι και τελικό αυτό το ζευγάρι. Νάπολη Arsenal. Όχι. Αυτό δεν μου άρεσε. Αυτό δεν ήταν καλό. Το φαβόρι και την κατάκτηση. Ναι. Νωρίς. Εντάξει. Είναι και η Chelsea μέσα. Θα βγει και ένα Chelsea Βαλένθια τώρα. Λες. Μας τελειώσει. Villarreal βγαίνει. Για να μας δούμε. Μας τελειώσει. Αυτό που δεν του κάνει το κοστούμι είναι ο Van Hooydonk. Πρέπει να είναι ο Van Hooydonk. Ναι, και εγώ τώρα τόσο προσπαθώ να θυμηθώ ποιον μου θυμίζει. Πρέπει να είναι αυτό πρέπει να είναι. Ναι, λίγο. Τύπος. Ναι, λίγο ξέρει. Αυτό το κοστούμι είναι το. Να σου ράψουμε ένα ή μήπως έχουμε και ένα extra large. Μήπως σου κάνει όχι λόγω βάρους, λόγω ύψους. Νάικο Ισπανικός εμφύλιος, Villarreal Valencia. Ωραίο κι αυτό. Φαβορεί Valencia βέβαια. Ωραίο κι αυτό. Λοιπόν, έλεγα για το Arsenal Ren ότι έτσι πως κλείσει το παιχνίδι φάνηκε ότι η Ren ψάχνει το ένα γκολ. Φάνηκε ότι η Arsenal είναι καλύτερη ως ομάδα. Ειδικά αν οι μονάδες της είναι σε καλή μέρα. Και πήρε τελικά με τον Ομπομεγιάνγκ την νίκη. Έκανε ένα παιχνίδι κλάσης που έδειξε την κλάση του. Κλάση του Ομπομεγιάνγκ. Βγήκε μπροστά και καθάρισε. Ο Ομπομεγιάνγκ σαν να είπε, ρε παιδιά, εντάξει, παίζουμε γύρω πάλι καλά, δεν είναι μία πέμπτη σίγουρα. Μπενφίκα Άιντραχτ, το τρίτο ζευγάρι. Και μένει Τσέλσι με Μπενφίκα Άιντραχτ. Σλάβια Πράγας. Άρα γύρω στις 18.000 Γερμανοί θα πάνε στο. Παραπάνω. Δίνουν και πολλά εισιτήρια εκεί οι Πορτογάλοι. Και χθες μισό άδειο ήταν, έτσι, σε μάτς σημαντικό. Εντάξει, καλοζωισμένοι είναι γι' αυτό. Ναι.
Και Chelsea Σλάβια. Άρα η Chelsea είναι με το ένα πόδι. Ήδη από την κλήρωση. Μπορούμε να το πούμε. Αν και η Σλάβια χθες έδειξε ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο. Πόσο παραπάνω να πάει. Πόσο παραπάνω να πάει, λες, ε? Πάμε και στο... σε ένα από τα δύο μάτς που πήγαν παράταση σε αυτό το, το Σλάβια Σεβίλη. Το οποίο από το πρώτο παιχνίδι δεν ήταν ανοιχτό. Και νομίζω ότι το θέμα συζήτηση για τη Σλάβια είναι το τι δείχνει ή τι μπορεί να σημαίνει το ότι μια ομάδα από την Τσεχία φτάνει στους 8 και να αρχίζει να μας πιάνει το γιατί όχι εμείς. Γιατί όχι μια ελληνική ομάδα στους 8, γιατί όχι μια ελληνική ομάδα να διεκδικήσει μια τέτοια πρόκριση επί της Σεβίλης. Όχι, δεν, η Σλάβια δεν της χαρίστηκε κανένας. Δεν είχε καμιά εύκολη κλήρωση να πεις ότι... Πάνω σε αυτό ήθελα να το σημειώσω στην εκπομπή. Τώρα εντάξει, βέβαια σε αυτό παίζει ρόλο και η δυναμικότητα της αντιπάλου, αλλά η μοναδική ομάδα που αποκλείστηκε τόσο εύκολα από αυτή τη φάση του Europa League ήταν αυτή που απέκλεισε τον Ολυμπιακό, ελληνική ομάδα. Αν αυτό μπορούμε να το βάλουμε στην κουβέντα για κάποιο λόγο. Βέβαια εντάξει, είχε απέναντί και την Chelsea, έτσι. Δεν είχε μια οποιαδήποτε ομάδα, αλλά ήταν στο μοναδικό ζευγάρι στο οποίο δεν είδαμε ακόμη και στα άλλα δύο που κρίθηκαν από τα πρώτα παιχνίδια ουσιαστικά, τα μάτς της Νάπολη και της Βαλένθια, είδαμε κάτι χθες, έστω έτσι. Η Δυναμό Κιέβου καμία αντίσταση. Που απέκλεισε τον Ολυμπιακό δίκαια. Ναι, ναι. Δεν της βγήκε καθόλου το, το μάτς. Δεν το πάλεψε, δηλαδή ήταν 0-3 ημίχρονο. Ούτως ή άλλως, απλά στο δεύτερο παιχνίδι με 3-0 που είχε χάσει το πρώτο πήγαινε για να, για να κερδίσει εντυπώσεις. Αλλά ούτε αυτό κατάφερε με την Τζέλσι να έχει βάλει στο, στο Euro, το Europa League στο μάτι. Και γιατί μπορεί να μην αισθάνεται ασφάλεια να φτάσει μέχρι την τετράδα στο αγγλικό πρωτάθλημα, αλλά και γιατί είναι σε κατάσταση που δεν υπάρχει παιχνίδι που δεν θα της κάνει κακό αν δεν το κερδίσει. Έχει μπει σε αυτή την νοοτροπία, ναι, της Chelsea ότι πρέπει να κερδίσω συνέχεια γιατί δεν είμαι καλά, έχω θέματα πολλά και δεν υπάρχει παιχνίδι που να πω εντάξει δεν με ενδιέφερε γιατί δεν το παλέψαμε, δεν την παίρνει. Όντως τώρα με το χθεσινό παιχνίδι που το έβλεπα, το Πάκο ήταν τυχερός. Δηλαδή το ότι έληξε μόνο 0-1 το πρώτο παιχνίδι. Λες πάλι καλά. Δεν ήταν για 0-1 πάντως η εικόνα, ναι. Ήταν η εικόνα πάλι. Στην τούμπα, ναι. Αλλά με τις ταχύτητες που πιάνει η Τσέλση και που αυτή την ανάγκη που λέει ο Αντώνης να δείξει ότι είναι καλά. Πραγματικά και... μπορούσε. Αν έλεγε δηλαδή 0-4-0-5 το μάτς, θα συνεχίζανε. Βγήκαν και τα ζευγαρώματα μόλις. Το ζευγάρι Νάπολη Άρσεναλ θα συναντήσει τον νικητή του Ισπανικού εμφυλίου, του Βιγιαρεάλ Βαλένθια. Και το ζευγάρι η Άιντραχτ. Ποιο είναι η Άιντραχτ, τώρα το βλέπαμε. Άιντραχτ Μπενφίκα, τον νικητή του Σλάβια Πράγα Τσέλσι. Οπότε πάμε για τελικό με Τσέλσι. Πιο βατό το μονοπάτι. Θα βρει μπροστά τη βέβαια. Άιντραχτ ή Μπενφίκα. Άιντραχτ, εγώ θα πω. Άιντραχτ Τσέλσι. Δεν με έπεισε ούτε χθε η Μπενφίκα. Στο... είναι η αλήθεια, μικρό διάστημα την παρακολούθησα. Προ το τέλο και στην παράταση περισσότερο, αλλά. Απέναντι σε μια ομάδα αρκετά υποδιαστήρια όπως ήταν την Δυναμό Ζάγκρεμπ. Δεν με έπεισε. Πρόσεξε τώρα, η διαφορά της Μπενφίκα με τη Σεβίλη. Σε σχέση με τις προκρίσεις που έκανε και την Σλάβια η οποία έφτασε στους 8. Η Σλάβια λοιπόν έφτασε στους 8 και να το αφαιρεί τα βάνη της και στους 16 να σταματούσε από τη στιγμή που έπαιζε με τη Σεβίλη, δεν της έλεγε κανένας τίποτα. Η Σλάβια δεν ζει σε ένα αρρωστημένο περιβάλλον με ξένους διαιτητές, με ορισμούς διαιτητών. Μία η ώρα και μία και πέντε να ψάχνουν όλο το παρελθόν τους. Δεν κουβαλάει στο μυαλό της ότι στο πρωτάθλημα πρέπει να πάει με το μαχαίρι σε κάθε έδρα και είναι περίεργα παράξενα ή να έχει καμιά ψύχωση για να πάρει το πρωτάθλημα ή όλα αυτά. Δεν είναι τέτοιο το κλίμα στην Τσεχία. Δεν έχει τους παίχτες που λες πάμε να πάρουμε παίκτες από τη Σλάβια Πράγας για να μας κάνουν διαφορά. Το δικό μας, το Μίρο Σλαβστό, εδώ που τον είδαμε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι ομάδα συνόλου. Είναι ομάδα η οποία σε λεπτά παιχνιδιού, δύο αγώνες, δύο 90 λεπτά, συν την 30 λεπτή παράταση, έβαλε 6 γκολ στη Σεβίλη. Με πέναλτι, το οποίο πέναλτι το κέρδισε μέσα ομαδικής προσπάθειας που κατέληξε σε πάσα στην πλάτη της άμυνας και το πέναλτι του Νάβας. Εκμεταλλεύτηκε όσο δεν πάει τις εκτελέσεις corner. Μπορεί με την πιο απλή κομπίνα. Ναι, corner στο ψηλό, στο δεύτερο δοκάρι και εκείνος παράλληλη κεφαλιά. Κάντο όμως. Θα ήθελα πολύ, Αντώνη, να δω πραγματικά τι budget έχει αυτή η ομάδα. Για να αναλογικά να δούμε ότι θα μπορούσε να είναι ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός ή ΑΕΚ στη θέση της Σλάβης. Εκεί θέλω να καταλήξω. Δεν είναι λοιπόν θέμα budget.
επειδή ξέρω ότι σε αυτή την πόλη η κουβέντα πάλι θα πάει στο ρε ΠΑΟΚ από τη Βίντη αποκλειστικές. Ούτε θα μπω στην λογική ότι στα παιχνίδια με τη Βίντη ο ΠΑΟΚ έπαιξε χωρίς το Βιερίνια και το Μαουρίσιο και στα δύο. Απουσίες για κάθε ομάδα κάποια στιγμή σε κάποια παιχνίδια θα έρθουν. Η μικρότερη στο σημαντικότερο παιχνίδι, η σημαντικότερη στο μικρότερο παιχνίδι, δεν έχει σημασία. Στατιστικά αν το πάρεις, η κάθε ομάδα βγάζει ένα παίκτη σε ένα μεγάλο τραυματισμό και ο μεγάλος τραυματισμός είναι πάνω από 6 εβδομάδες. Έτσι. Σε μια σεζόν με 39 εβδομάδες, 39 εβδομάδες βάλτε πόσες προπονήσεις είναι που ας βάλουμε μέσο όρο 5 ή κάθε εβδομάδα μέσο όρο, 2 ώρες προπόνησης, μην τα πολυλογούμε, η καταπώνηση και αυτά. Εκείνο που δεν έχω δει και θα με ενδιαφέρει δεν είναι μόνο το μπάτζετ της Σλάβια Πράγας, είναι και ο μέσος ηλικίας της. Ακόμα γι' αυτό σωστά μπορεί να παίζει ρόλο. Πολύ σωστά. Το ποιοι είναι οι έμπειροι της παίχτες και όλο αυτό πάει σε συζήτηση με τις προπονήσεις, την καταπώνηση και αυτά. Είναι άλλο να στηρίζεις σε 4-30 διάχρονους που ξέρεις ότι είναι υποχρεωμένοι, εντός εικόνων υποχρεωμένοι, να διαλέξουν εβδομάδες. Τις εβδομάδες που παίζουμε τον 15ο και τον 16ο της βαθμολογίας δεν χρειάζεται να δώσει και πολλά συμβόλαια. Εδώ όμως, προετοιμασία. Είναι λεπτομέρειες που πρέπει να μπουν στην κουβέντα για να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα που θα μας ωφελήσει στο γιατί μια ομάδα από την Τσεχία φτάνει στους 8 του Champions League και όχι μια ελληνική. Πέρα, επαναλαμβάνω, από τους τραυματισμούς, από τις κληρώσεις, από όλα. Το περιβάλλον το αγωνιστικό στο οποίο βρίσκεται, το τι έχει στο μυαλό της. Τα κίνητρα βέβαια. Γιατί ο ΠΑΟΚ έβγαλε μια χρονιά, μπορεί να μην θέλει κανείς να την πει αυτή τη λέξη, αλλά από κάποια στιγμή ο ΠΑΟΚ έχει μια ψύχωση για το πρωτάθλημα. Ότι όχι φέτος. Ναι, εδώ όμως... Και αυτό σε κάνει να σκέφτεσαι διαφορετικά. Σε αυτή τη συζήτηση μπαίνει το τι θα γινόταν σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ είχε μπει στους ομίλους του Champions League, διότι έφτασε μια ανάσα και ήταν ένας από τους μεγάλους στόχους. Αν είχε μπει εκεί, θα παρουσίαζε την ίδια εικόνα μεσοβδόμαδα. Θα είχε παρατήσει ουσιαστικά πάλι την διοργάνωση έχοντας αυτή την ψύχωση πρωταθλήματος. Θα πήγαινε να κάνει ό,τι έκανε και η ΑΕΚ. Το Champions League είναι μια διοργάνωση η οποία, εάν δεν χορέψει εσύ, θα σε χορέψουν οι άλλοι. Θέλω να πω ότι ο ΠΑΟΚ φετινώς στήθηκε με αυτό το στόχο. Προετοιμάστηκε για να μπει σε μια σεζόν που και θα είχε αυτή την ψύχωση του πρωταθλήματος, θα ήταν ο νούμερο ένα στόχος, αλλά το μεγάλο κίνητρο ήταν η παρουσία στους ομίλους του Champions League. Με αυτό στήθηκε η ομάδα, έτσι, μέχρι τα τέλη του Αυγούστου, όταν και τελικά αποκλείστηκε. Κοιτάξτε, για αυτό που λες. Δεν την πάλευε, πιστεύω. Ναι, θα παρουσίαζε κάτι αντίστοιχο προφανώς. Και ο λόγος που θα το πάλευε πρέπει να βάζουμε, δηλαδή, στην ουσία, να τους βάζουμε δίπλα-δίπλα την κατάσταση που επικρατεί σε κάθε ομάδα. Πάω είναι μια ομάδα που έχει να πάρει 30 χρόνια και πρωτάθλημα. Η πίεση του να πάρει το πρωτάθλημα, θέλοντας και μη, είναι πολύ μεγαλύτερη από την πίεση ή το κίνητρο θέση της διάκρισης στην Ευρώπη. Εφόσον φέτος ήταν τόσο μεγάλη το πρέπει για να πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, που ακόμα φυσικά δεν το έχει πάρει, για να είναι σοβαρός σε κάθε Κυριακή, θέλοντας και μη, αυτό επηρέασε όλο τον οργανισμό. Νομίζω ότι η χρονιά φέτος είναι ένα μάθημα για τον ΠΑΟΚ. Για του χρόνου. Ακριβώς. Του χρόνου πρέπει, θέλοντας και εμείς, εφόσον θα μπορέσεις να κατακτήσεις το πρωτάθλημα, θα πρέπει να έχεις την ίδια σοβαρότητα και στις διάμεσες αγωνιστικές. Και στην Ευρώπη ή οπουδήποτε. Η Σλάβια, λοιπόν, επειδή την έβαλα στην κουβέντα, τελευταίο της παιχνίδι πριν το δεύτερο με την Σεβίλη ήταν με την Οστράβα, η οποία είναι πέμπτη στη βαθμολογία, κέρδισε 4-0. Η Σλάβια όμως είναι επιθετικά το δίχως άλλο καλύτερη ομάδα στο πρωτάθλημά της. Έχει 61 γκολ, έχει πετύχει. Και την ακολουθούν είναι η Γιάβλωνες με 44, η Μλάτα Μπόλεσλα με 43. Είναι πρώτη, ναι. Με πόση διαφορά? Είναι στο συν 6 από την Πιλζέν. Τα τέρματά της είναι 61-18. 61-18. 61-18. Εντυπωσιακό το νούμερο. Και η Πιλζέν έχει 35-21. Και επειδή συνήθως όσα χαοτική και διαφορά με το δεύτερο όσα γκολ και να βάλεις, αν φας 0, αν δεν δέχτης γκολ, σου φτάνει και το 1. Έχει όμως 61-18
και η Πλιζέν έχει 35-21 λεπτομέρειες, αλλά έχει 6 βαθμούς, μια διαφορά την οποία προσπαθεί να την παίζεται ακόμη το πρωτάθλημα πάντως. Διαχειριστεί. Δεν έχει καθαρίσει. 17 Φεβρουαρίου έχασε από την Πλιζέν 2-0. Εκεί η διαφορά της πήγε και μειώθηκε. Ενδιάμεσα είχε τα δύο μάτς του Europa. Είχε μαξιλαράκι. Στις 14 και στις 20 ήταν η προηγούμενη φάση του Europa. Γι' αυτό τα βάζω όλα στο, ναι, στο τραπέζι. Η Πλιζέν λοιπόν πέρασε την Γκένκ. Ενδιάμεσα έχασε από τον έτερο διεκδικητή του τίτλου. Αλλά έχει τέτοια διαφορά που μπόρεσε να το διαχειριστεί. Να κάνει δύο νίκες, να παίξει με τη Σεβίλη, να κάνει μια τρίτη νίκη και να περάσουμε τώρα που πέρασε με τη Σεβίλη. Σε αυτούς τους οργανισμούς τώρα, όπως είναι και όσον αφορά και τον Πάοκ, παράδειγμα που τον αναφέρουμε, είναι όλο το κομμάτι της διαχείρισης αυτών των αποτελεσμάτων. Η Σλάβια όμως. Χάνεις, ας πούμε, από τον δεύτερο ή από τον διεκδικητή του τίτλου. Δεν είναι ούτε καταστροφή ούτε τίποτα. Συνεχίζεις κανονικά το πρόγραμμά σου, γιατί έχεις άλλες πολλές αναγκαίες. Για τη Σλάβια, η οποία μαζί με την Πλιζέν δεν το έχω δει, αλλά λογικά θα έχουν μοιραστεί τα πρωτάθληματα τα τελευταία 5 χρόνια, 6 χρόνια. Σωστά. Ναι. Για τον Πάοκ που είχε να πάρει 4 χρόνια. Κάμα δεδομένα. Είναι πολύ διαφορετικό. Γι' αυτό λέω ότι η χρονιά η φετινή είναι μια χρονιά στην οποία είναι ενδεικτική και θα πρέπει να την μελετήσουν σωστά και να την αναλύσουν, γιατί η επόμενη πρέπει, θέλοντας και εμείς, να έχει σοβαρότητα σε όλες τις διοργανώσεις. Ο Ολυμπιακός, παρόμοια τη Σλάβια ήταν ο Ολυμπιακός, και αυτός δεύτερος ήταν και έπαιζε τα παιχνίδια με την Δυνάμο και με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Δηλαδή, έτσι πώς ήρθαν τα πράγματα για την. Για τη Σλάβια που απέκλεισε τη Σεβίλη, μια ομάδα η οποία το λέγαμε ότι. Εντάξει, ήταν το κερασάκι στην τούρτα τη καλή. Δηλαδή, τελευταία φορά που αποκλείστηκε η Σεβίλη στο Europa League. 18 προκρίσεις μετρούσε. 18 προκρίσεις, δηλαδή. Άσε μας. Ναι. Και προκρίσεις, όχι όλες εύκολες. Και όπως αυτή που πήγε να πάρει, γιατί προηγήθηκε 2-3. Γιατί ακόμα και αυτό βρέθηκε να χάνει 2-3. Μπαράταση. Ήθελε δύο γκολ. Όπως ο Πάκ με τον Πανιόνι. Και τα βρήκε. Και ήταν εκεί, ναι. Ήταν εκεί. Είναι πίστη, είναι πλάνο, είναι δουλειά, είναι σχεδιασμός. Όλα είναι, δεν είναι τυχαίο το αποτέλεσμα. Και να βάλεις 6 γκολ στον τέταρτο της βαθμολογίας της Πριμέρα Διβιζιόν της Λα Λίγκα. Πρέπει κάτι να έχεις δουλέψει σωστά. Και πέρα το ότι έχεις και να εκμεταλλευτείς. Η διαχείριση ψυχοσωματική στο να είσαι στο παιχνίδι να πρέπει να είναι 1000% εκεί. Δηλαδή το θέλαν περισσότερο. Και να εκμεταλλευτείς ακόμα και αυτό, γιατί μερικές φορές λες το θέλω περισσότερο, το δείχνω, αλλά πρέπει να το δείξω και με τρόπο. Μην πάω προς το πατσά και ψάχνουμε μετά. Γιατί με το που έγινε το 2-2, μετά 5 λεπτά λες και είπαν δύο ομάδες. Εντάξει, πάμε παράτηση. Κανείς δεν θέλει να ρισκάρει. Κανείς. Άρχισε να βλέπεις τους προπονητές να μιλάνε, να σηκώνουν 3-4 παίκτες για ζέσταμα, να ψάχνουν δηλαδή οι προπονητές και να σκεφτόταν, ωραία, πάμε 2-2 να κάνω μια ακόμα αλλαγή και μετά στην παράταση να βάλω εκείνο, να βγάλω εκεί. Όλο αυτό. Όλο. Εντάξει, με βάση τα δύο παιχνίδια πέρασε η ομάδα που το ήθελε περισσότερο. Η Βαλένθια πέρασε, που χθες το λέγαμε ότι ήταν ένα παιχνίδι που δεν το υπολόγιζα, αλλά με διεύσησε πανηγυρικά. Τελικά, ναι, δεν ήταν έτσι όπως περιμέναμε. Ναι, ναι. Πες μου μόνο αν είδες τον γκολ της Κράσνοντα. Φοβερό, ε. Το έβλεπα στο live, γιατί στοιχηματικά ασχολήθηκα με το παιχνίδι. Τι γκολ κάνει αυτός ο παίκτης. Μου θύμισε λίγο τον γκολ του. Μου θύμισε λίγο τον γκολ του Κέιν στο παιχνίδι με την Arsenal το 2015. Ναι, ναι. Και την κολάρα. Κοιτάξτε, ήταν πολύ καλύτερο. Ναι, ναι, ναι. Και ήταν ακόμα καλύτερο. Δεν μπορώ να το θυμηθώ αυτό που λέτε. Είναι ένα γκολ που αν το δεις, θα το δεις πρώτη φορά και θα πεις τι έβαλε και μετά δες σου σε αργή κίνηση όλη την κίνηση του σώματος του Κέιν. Γιατί δεν είναι και κανένας τζιτζιφιόγκος ο Κέιν. Στο Arsenal τότε ήταν το 16? Το 16. Ναι. Εκεί που μας κοροϊδεύουν τα 15 λεπτά που ήμασταν πρώτοι. Το πώς βάζει το σώμα του, πώς γέρνει, πώς όλο ήτανε για σεμινά. Όπως και αυτό το γκολ. Δηλαδή είναι στη γωνία της μεγάλης περιοχής, έξω από τη γωνία, και λες τον άτιμο, ρε, εκεί που ήθελε την έστειλε. Και μετά βλέπεις και τον τερματοφύλακα που λες, δηλαδή σε ένα από τα replay έβλεπα τον Κοντομπιά που βλέπει, ο οποίος δεν απόρρισε, γιατί
βλέποντας τον τερματοφύλακά του να κάνει ό,τι μπορεί, σαν να είπε μέσα ότι εντάξει, εκεί που πήγε. Είναι από αυτά τα σουτ, τα άπιαστα που ο παίκτης κλείνει πολύ ωραία με ανάποδο το πόδι προς τα μέσα, την έχει στο αριστερό του, κάνει ένα κοντρόλ, κάνει δεύτερο κοντρόλ, πατάει δυνατά, τη στέλνει με το αριστερό του με δύναμη, με φάλσο, τεχνικά, στο απέναντι γάμα δοκάρι και μέσα. Και ξαφνικά τι επιστρέψει ότι αυτό το γήπεδο της Κράσνονταρ δεν έχει ηλεκτρονικό πίνακα, αλλά όλο το background των κερκίδων είναι ηλεκτρονικός πίνακας. Μην μας χαζεύετε, ρε παιδιά, εκεί στο Κράσνονταρ. Το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο. Μην μας πονάτε τα μυαλά. Γι' αυτό έπαθα πλάκα με το γήπεδο της. Φοβερό. Φοβερό. Δεν ήταν δηλαδή αυτή η λεπτομέρεια. Ναι, δεν είχε μέχρι την αγκώνα να το διαπιστώσω και βλέπω αυτό. Είναι όλο το γήπεδο περιμετρικά ηλεκτρονικό. Ναι. Απίστευτο. Και βρίσκει η Βαλένθια τρόπο να βάλει τον γκολ. Εκεί μου κάνει φοβερή εντύπωση. Αλλάζουν το παιχνίδι. Παίρνει πλάτο πολύ ο Γκαμερό. Η ψυχραιμία του Γκαμερό το κάνει τρίτη φορά από το 89. Τρίτη φορά. Δύο φορέ με τη Real Betis στο κύπελο και τώρα το έκανε ξανά. Τρίτη φορά. Που είναι, λες ότι είναι ο Γκαμερό, λες ότι όλοι κρέμονται από αυτόν. Όχι, ρε φίλε, εγώ θα βγω. Και όποιος θέλει μαζί μου, ας έρθει. Πώς θα βγάλω. Θα βγάλω έναν, όχι μόνο, θα βγάλω δύο. Και θα έχω έναν παίκτη παραπάνω. Κάνει ωραία, έχει ωραία ψυχραιμία και δεν πέφτει για να κερδίσει. Όλος του κάνει φάουλ και δεν πέφτει. Συνεχίζει την ενέργειά του, πατάει η περιοχή. Ο Γκέντες του κάνει το σπάσιμο στο, έξω από την περιοχή στο Γκέντες. Ο Γκέντες εκεί, λέω, θα σουτάρει κατευθείαν. Κάνει μια ωραία προσποίηση και αυτό. Και κέρδισε. Ναι. Και το τελειώνει μετά. Εντάξει, ποιότητα, δηλαδή και φάνηκε ποιότητα. Τώρα Γκέντες και Αμερό. Δεν, εγώ τους βγάζω το καπέλο που... γιατί είναι η ποιότητα με τους σφιγμούς κάμια 180 εύκολα, νεράτα. Έτσι. Και με την πίεση ότι ξέρεις τι, εδώ είμαστε φίλε. Ή το βάζω ή μετά... ή είμαι εγώ που σηκώνω τον αντίπαλο και χαμογελάω ή είμαι εγώ που ξαπλώνω κάτω πεθαμένος γιατί έχω αποκλειστεί και έρχεται ο αντίπαλος και μου χτυπάει την πλάτη. Διαλέγεις. Και δεν μπορώ να πω ότι η Κράσνονταρ το δέχτηκε μυρολατρικά τον γκολ, ότι κλείστηκε πίσω. Προσπάθησε. Η Κράσνονταρ ήταν στο παιχνίδι, την είχε κλεισμένη τη Βαλένθια στα καρέτη. Δηλαδή η Βαλένθια θύμιζε λίγο Ατλέτικο Μαδρίτης το πόσο δεν προσπάθησε να παίξει σε κανένα διάστημα. Ναι, πήγε για να περάσει με το σκορ του πρώτου αγώνα. Στο τέλος το πάλεψε η Κράσνονταρ να κρατήσει όσο μπορεί μπάλα, να βγάλει κάποιες αντιπιθέσεις. Αλλά εκεί μίλησε η τρίπλα του Γκαμερό και η δεύτερη τρίπλα μετά που ήρθε για να έτσι ώστε το σούτ να γίνει με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις. Και εμένα είναι η παίκτη να έχει φύγει από την πορεία της μπάλας γιατί πήγε να κόψει το σούτ που δεν έγινε. Φοβερό, φοβερό. Και σε εκείνο το σημείο η λεπτομέρεια. Και δηλαδή μια προσποίηση έκανε, ναι, που είναι λεπτομέρεια να του δώσει τον χώρο για να σουτάρει. Δηλαδή εκεί αν είσαι προπονητής λες, okay, δεν έκανα εγώ κάτι για να πάρει η ομάδα την πρόκριση. Εγώ φταίω μέχρι το 90. Εκεί που δεν παίξαμε. Μετά ήταν θέμα των παιχτών μου, μαγκιά τους, τα συγχαρητήριά τους, τους βγάζω το καπέλο, με σώσανε. Τέλος. Τώρα ξεβλέπω ξεκινάει το, σε μαγνητοσκόπηση το Ίντερ Φραγκφούρτη. Έχω την αίσθηση ότι η Ίντερ μέχρι και τώρα να έπαιζε. Γκολ δεν έβαζε ποτέ. Και είναι πολύ τυχερή στην Ίντερ που είχαν το Χαντάνοβιτς χθες. Γιατί το μάτς ήταν για πολύ μεγαλύτερο σκορ. Η εικόνα της ήταν πάρα πολύ κακή. Ναι. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε το φαινόμενο Ίντερ. Γιατί έχει πέρασει πολλά αυτή η ομάδα και έχει καταφέρει να απαξιωθεί. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε. Το ανάλυση των Περιπρές είναι μαζί σας από τις 2 και θα είμαστε μέχρι τις 3. Βάλαμε μια άνω τελεία για το διαφημιστικό διάλειμμα με αφορμή την Ίντερ. Την Ίντερ η οποία είναι ομάδα. Το φάντασμα της Ίντερ. Κατ' όνομα. Δηλαδή... Η φετινή Ίντερ είναι μια ταλαιπωρία. Δηλαδή, αν του έλεγε κάποιο παιδιά, τελείωσε χρονιά, εντάξει. Αδιαφορία. Αφήσε το. Θα έλεγαν να παίξουμε τη Μίλαν μωρέ την Κυριακή να δούμε μήπως και γίνει τίποτα. Α χάσουν τώρα και από τη μεγάλη Μίλαν τη Σάββατο. Κυριακή που είναι. Να του αφήσουμε και στην πέμπτη θέση. Αυτό που ήθελε το είπε. Εντάξει, η Μίλαν σε πολύ καλή κατάσταση. Και με βάση την άβρα που υπάρχει γύρω από την ομάδα που από εκεί που ήταν εκτό 7η-8η, τώρα τη λέω για τη Μίλαν, έχει φτάσει να είναι 3η-4η, είναι μια πρόοδος. Είναι πάλι καλά. Πάλι καλά, ναι. Είναι πάλι καλά. Για τη Μίλαν η οποία ζει στους ρυθμούς που βαράει τον Ντέφιο Πιάτεκ.
Πραγματικά. Την Κυριακή θα ήταν ωραίο να δούμε μονομαχία πιάτο και κάρτι. Θα δούμε μόνο πιάτο. Καλά, ο κάρτι με αυτό τώρα που έχει κάνει είναι δυνατόν να έχει τόσο μεγάλο ρόλο στην καριέρα σου, το μάνατζερ σου, όποιος και αν είναι αυτός τώρα. Τυχαίνει να είναι και αυτή που είναι. Τυχαίνει, ατυχαίνει. Η σύζυγός του. Παύση. Τον περιμένουμε στη Γιούβα, έρθει, αλλά χωρίς τη μάνατζερ. Είναι μια δύσκολη κατάσταση αυτή, έτσι που τα έχει κάνει ο Ικάρντι. Μα είναι αρνητικό για τον ίδιο, γιατί και σε οποιαδήποτε ομάδα και να πάει, θα έχει στο πίσω μέρος του μυαλό του και να τον πάρει. Όλη του καριέρα, ναι, αυτό ακριβώς. Εντάξει. Καλή ασχολία, βγει από το βράκι της ασυχάς. Τέλος πάντων, ακούστηκε. Εντάξει, οκ. Αγωνιστικά πάντως η Ίντερ, πώς να σου πω, μας χτυπάνε ακόμα και λεπτομέρειες. Στο διάλειμμα βλέπαμε το πέρασμα της κάμερας που γίνεται μπροστά από τις ενδεκάδες την ώρα που είναι στημένα στον αγωνιστικό χώρο. Κανένας δεν ήταν πιασμένος με κανέναν. Όλοι κοίταζαν αλλού. Ένας χαιρετούσε ποιον χαιρετούσε στην κερκίδα. Άλλος έσχιαζε τη. Δεν βγάζουν εικόνα ομάδας. Δεν είπα, το άλλο άκρο είναι αυτή η παράνοια με την εθνική Ιταλίας που ουρλιάζουν τον εθνικό ύμνο, λες και πάνε να κάνουν ντου να καταλάβουν το Σαμαρίνο. Ναι, εντάξει, okay. Ναι. Αυτό είναι το άλλο άκρο. Αλλά όχι και αυτό το εντελώς άδειο πράγμα που είδαμε. Ωραία, δηλαδή, έπαιξε την άμυνα το ο Σκρίνια. Σας είπα στο διάλειμμα. Καλά Ίντερ, που ήταν ο Χαντάνοβιτς. Η Ίντερ δεν πήγε. Δεν μπόρεσε να συνεχίσει στο Champions League, διότι εντός έδρας δεν κέρδισε την τελευταία και αδιάφορη Eindhoven. Αυτό και μόνο είναι η αποτύπωση όλης της σεζόν. Και στο Europa League παίζει με την Eintracht Frankfurt, η οποία είναι μια νεανική ομάδα, μια φτιαγμένη, να την πω, για να μην χρησιμοποιήσω την άλλη έκφραση. Φτιαγμένη με τα αποτέλεσματά της, με την ομάδα της. Με την όρεξη και την ορμή που έχει, πηγαίνει στη Γερμανία, κάνει ένα καλό παιχνίδι, πολύ καλό για δεδομένα Ίντερ, φεύγει με το 0-0, με χαμένο πέναλτι, με ό,τι έγινε, και έρχεται στην έδρα της και μπαίνει μέσα, λες και πω, δεν έχουμε παιχνίδι σήμερα. Να είχαν το μυαλό του την Κυριακή στο μάτς με τη Μίλαν. Δεν νομίζω, είναι γενικότερη η διαφορία. Ναι, και να γιατί σου πω κάτι. Να γίνεται μια σκέψη και γι' αυτό. Να αλλά... το έχουν στο μυαλό του το Μάτς Μίλαν. Δείξε λίγο κάτι, ρε φίλε. Ναι, παίξε κάτι. Τρόμαξε του, πώς να σου το πω. Δηλαδή, δεν μπορώ. Ναι, δείξω ότι ξέρεις τι, εγώ είμαι φτιαγμένος. Σε περιμένω, του πατάω αυτού και σε περιμένω. Ή προσπάθησε λίγο κάτι. Κάτι. Είναι τυχερή που έληξε μόνο 0-1 το Μάτς. Χάρη στο Χαντάνοβιτς. Θα μπορούσε να έχει πάρει το σκορ πολύ μεγαλύτερη διαστάση. Και αυτό Σλοβαίνος, έτσι. Ναι, δηλαδή, και ο Όμπλακ. Και ο Όμπλακ. Έχει τρομερό δίδυμο. Και του έχει το ίδιο χρονικό διάστημα. Ναι, ναι, δεν είναι εξή για επιθετική να πει. Το 4-4-2, ναι. Ο Χαντάνοβιτς είναι μεγάλο όμω, δεν είναι. Είναι. 32. Παραπάνω πρέπει να είναι. Οπότε εντάξει, το μέλλον είναι στον Όμπλακ. Και στο άλλο ζευγάρι που δεν συζητήσαμε καθόλου για το Europa League. Που, γιατί εντάξει, να συζητήσουμε το Villarreal Zenit. Ήταν ούτω ή άλλω. Η πλάστικα έχει γύρει με τη Villarreal με το 1-3 που πήρε στο πρώτο παιχνίδι. Είναι ο φίλος μας, ο Νταμπούρ. Τον μίλησα χθες. Και το έγραψε. Το παιδί από τη Ναζαρέτ. Σεντερφορείς και γκολ, έτσι. Ωραία η κίνηση. Όλα τα γκολ τέτοια είναι. Είναι σεντερφορ περιοχής. Είναι πολύ ωραίος. 26 χρονών. Ισραηλινός. Από τη Ναζαρέτ. Γεννημένος στη Ναζαρέτ. Έτοιμο είναι το παιδί για να έρθει στην Ελλάδα να κάνει καριέρα. Να βρει μια ομάδα, να τη βοηθήσει να πάει Champions League και όλα να είναι καλά. Τι ωραία που τα λέμε. Δεν με παίρνει, δεν ξέρει. Δεν σε πήρε ακόμη μάνατζερ, ε. Δεν ξέρει και ο μάνατζερ το τηλέφωνό μου. Θα μας βρει. Θα ακούσει ριπρές. Έχω 2 χρόνια που το παρακολουθώ το παλικάρι. Τώρα τι περιμένουμε από εδώ και πέρα. Πάντως, κάνοντας συνολικό απολογισμό, έχει καταρρεύσει νομίζω ένας μύθος που συζητιόταν ανατακτά διαστήματα τα προηγούμενα χρόνια, το ότι οι Άγγλοι, επειδή έχουν την πίεση, τα πολλά παιχνίδια, τις πολλές οργανώσεις, καταραίουν μετά από ένα σημείο την άνοιξη στην Ευρώπη. Και τώρα όλες οι ομάδες της πρώτης εξάδας συνεχίζουν κανονικά. Είναι μέσα.
Οπότε το αφήνουμε στην άκρη αυτό. Εννοεί. Το ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν οι Άγγλοι στην Ευρώπη, διότι. Έχει ξανασυμβεί νομίζω αυτό. Είχε πολλά χρόνια να συμβεί. Να είναι τρεις αγγλικές ομάδες. Και... έχουν υποχωρήσει οι Γερμανοί που αποκλείστηκαν όλοι από. Δεν υπάρχουν οι Γερμανοί πλέον, μόνο η Άιντραχτ συνεχίζει. Από... πώς το λένε, από Άγγλους. Έφαγαν και τον Κάζο Ισπανί. Είναι συνέχεια του Μουντιάλ όλη αυτή η υπόθεση. Ό,τι είδαμε στο Μουντιάλ από Γερμανούς και Ισπανούς, αυτή την απογοήτευση που είδαμε εκεί, απεικονίζεται και στις ομάδες φέτος. Κάτι ακόμα που λέγαμε για το χαμοσυντριμμένο, αυτό το ότι είναι περίγηση με τα μουντιαλικές χρονιές, με, ειδικά με τους παίκτες που τραβάνε πολύ κουπί και. Καταραίει και αυτό. Τέτοια. Εντάξει, εγώ κοίταξε, δεν, το δεν το πιστεύω ότι είναι έτσι. Απλά δηλαδή τα project Real ξεφούσκωσε. Το πήρε τρεις φορές τελευταίες. Πόσο ακόμα. Όχι, άδειασε. Προσωπικότητες. Το έχουμε συζητήσει. Και το ότι ήταν 2-0 το πρώτο παιχνίδι, έλεγε. Ατλέτικο εκλοβίσκει στην εικόνα τη και πίστευε ότι. Τα οποία είναι σε καλύτερη κατάσταση, αυτά έχουν προχωρήσει κιόλα. Δηλαδή είναι δίκαια νομίζω όλες οι ομάδες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στους 8. Λες, είναι πολύ λογικό να είναι εκεί και η Πόρτο του Κονσεϊσάο και ο Άγιαξ. Η Τότεναμ του Ποκετίνο τώρα είναι ένα ερωτηματικό το πώ θα αντεπεξέλθει με τη City. Που είναι βρετανικό παιχνίδι και νομίζω ότι θα χρειάζεται καλύτερος. Εδώ θα πω αυτό που υποστήριζα και πέρσι. Η καλύτερη κλήρωση για μια ομάδα θεωρητικά πιο αδύναμη, όπως δηλαδή, όχι μάλλον θεωρητικά. Να το δούμε από την αντίθετη πλευρά. Η χειρότερη κλήρωση για τη City θα ήταν κόντρα σε οποιαδήποτε αγγλική ομάδα, πιστεύω. Το ίδιο πίστευα και πέρσι όταν έτυχε με τη Liverpool, διότι πέρσι πάλι η City ήταν εξωπραγματική έτσι, στην Αγγλία αυτό που έκανε και λέγαμε ότι για να μην φτάσει να προκριθεί έστω στα ημιτελικά πρέπει να τύχει πάνω σε αγγλική ομάδα. Και έτυχε στη Liverpool. Τώρα τυχαίνει στην Τότεναμ. Νομίζω είναι πιο δύσκολο από οποιαδήποτε άλλη κλήρωση. Ακόμη και αν τύχαινε με Μπαρτσελόνα ή Γιουβέντους, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Διότι την ξέρουν στην Αγγλία. Ξέρουν τον τρόπο παιχνιδιού της. Καταρχάς, δίνεις πάρα πολύ μεγάλο άλλο θέση στιγμή στον Αντώνη που με την ομάδα του έτσι θεωρητικά και μόνο του δίνεις ελπίδες ότι μπορεί να περάσει. Και αντιστροφά για την Τότεναμ είναι καλύτερο το ότι έτυχε με αγγλική ομάδα από το να τύχαινε με την Μπαρτσελόνα ή με τη Γιουβέντους. Νομίζω ότι γενικά αν βάλεις τώρα τη φανέλα τη City. Ανάμεσα σε διπλά παιχνίδια με Λίβερπουλ, Μπαρσελόνα, Γιουβέντος, με όποια και να τύχαινε σε αυτά τα παιχνίδια, όπως το ξέρει και ο Γκουαρδιόλα και το έλεγε και σε δηλώσεις ναι. του, ότι ακόμα είμαστε σε νηπιακό στάδιο όσον αφορά. Φτιάχνουμε τη φανέλα μας. Έτσι. Τι να πούμε ότι είναι μόνο θέμα βρετανικών ομάδων. Εγώ νομίζω ότι με οποιαδήποτε ομάδα και να έπαιζε, η City, όσο καλή να ήταν και εντός των τυχών, ακόμα τη δημιουργεί τη φανέλα της. Πάντω σε αυτό το ζευγάρωμα με την Τότεναμ έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον. Κοίταξε, υπάρχει μόνο μια ομάδα που έχει φέρει το Champions League στο Λονδίνο. Δεν βλέπω να βρίσκεται δεύτερη τουλάχιστον για φέτος. Αντικειμενικά τα πράγματα. Αυτή η κουβέντα το ότι οι αγγλικές ομάδες θα προτιμούσαν μια αγγλική γιατί είναι μεταξύ τους και κάθε μία το νιώθει και διαφορετικά θα πήγαινε σε μια έδρα και όλα αυτά. Ποια είναι η ομάδα? Ή τότε να έχει, είναι η μοναδική που έχει κερδίσει ή έχει πάρει και υπερβολικών. Το 12 το Champions League, το μόνο αυτό. Σε τόσα χρόνια που είναι αυτός ο δεσμός, δεν έχει πάρει καμία άλλη. Λαμπρέζικη. Όχι. Ποια. Απίθανο. Ποια. Η τότε να είχε το 1980, είχε με κανίγια, είχε πολύ μεγάλη. Ποια το πήγε. Ποια. Καμία. Η Άρσεναλ έπαιξε μια φορά στο τελικό, το έχασε. Η Άρσεναλ άλλαξε μετά το Βενγκέρ. Ανέβηκε το στάτους της. Δηλαδή μόνο τότε να θεωρεί. Γι' αυτό πήγε το μυαλό μου. Για το Champions League, αυτή είναι. Η Chelsea με προπονητή τότε τον. Ντιματέο. Ντιματέο. Που ξεκίνησε ως υπηρεσιακός και. Εκείνο τον γκολ του Τόρες μέσα στο Camp Nou που του είχε περάσει. Στο 90 και το. Στο τελικό ήταν αυτό, ναι. Αλλά. Κεφαλιά, ε. Το πώς απέκλεισε την Μπαρτσελόνα στον ημιτελικό. Νομίζω πανηγυρίσαμε όλοι σε εκείνο το. Σε εκείνο το τέρμα. Την αγχώνευσε την πάγια. Που το έχασε μέσα στο σπίτι τη. Πού. Τι ήταν και αυτό. Είναι και αυτό μια. Η Γερμανία από Άγγλους μέσα στο σπίτι τους. Το φυσάνγκε δεν κρυώνει ακόμα, πιστεύω. Και το πήραν την επόμενη. Ναι, με την Dortmund. Τον εμφύλιο που έγινε στο Wembley, στην Αγγλία. Είναι καμιά φορά αυτά έτσι έχουν το. Και η Μπαρσελόνα παίζει με την United τώρα. Ναι, που βρέθηκαν δύο φορές σε τελικούς. Δύο φορές είχαν βρεθεί. Ε. Ναι, το 9 και το 11. Αυτό έχει τόσο η Μπαρσελόνα. Το πέταξε το καρπί. Με Ρονάλντο όμως και στους δύο United. Τότε. Κάτσε ρε εσύ. Δηλαδή ο Ρονάλντο τι έχει παίξει 7 τελικούς Champions League. Μήπως τον είχε στο δεύτερο όμως. Στο δεύτερο νομίζω. Στο δεύτερο δεν τον είχε το 11. Ναι. Σωστά. Στο 9 τον είχε στη Ρώμη που έγινε. Το 2-0 εκεί με την κεφαλιά του Μέση. Που το είχε βγει τον παπούτσι. Και το άλλο ήταν 3-1. Πάλι με το Μέση να κάνει όρια. Τον Νταβίτ Βίγια.
Νομίζω ήταν η καλύτερη χρονιά της Μπαρτσελόνα εκείνη το 2011. Που είχε κάνει 6 και τους 6 τίτλους. Γκουαρδιόλα, Πέδρο, όλοι εκεί. Ναι. Η Μπαρτσελόνα, φτάνει. πόσα έχει. Δεν χρειάζεται να πάρει άλλο. 5. 5 έχει. Φτάνει. 5. Φτάνει. Η Λίβερπουλ πόσα έχει. 5. 7. 7 έχει. Η Λίβερπουλ. 7. Όχι, 5. Συγγνώμη, η Μίλαν έχει 7. Λάθος. 5 η Λίβερπουλ. 5 έχει η Μπαρτσελόνα. Ωραία. Φτάνει. Πότε έχει η Λίβερπουλ. 5. Φτάνει. Επόμενο. Να του βγάζουμε, να δούμε τι θα γίνει. Αλλά το πιο πιθανό είναι να δούμε Μπάρτσα Λίβερπουλ στα ημιτελικά. Όχι, να δούμε City Juventus στα τελικά. Δεν γίνεται αυτό. Γίνεται. Συναντιούνται στα ημιτελικά. Στα ημιτελικά είναι. City Juventus. City Juventus είναι ημιτελικό. Διασταύρωση, αν περάσουν και δύο. Άρα City Barcelona τελικό. Άρα Juventus Liverpool, εγώ λέω τελικό. Εγώ λέω Μέση Χριστιανό θα γίνει. Χέιζελ. Barcelona, Juventus. Θα θυμηθούν το Χέιζελ, βέβαια, το κακό θα είναι αυτό. Και θα είναι μάτσα. Αυτό θα είναι μάτσα. Βασικά θα έχει και να γίνει μάτσα. Απλά έτσι λίγο πιο. Έχει πιθανότητα στον την Barcelona να κερδίσει. Τι ωραία που τα συζητάμε άνετα εδώ. Ναι. Λοιπόν, ωραία. Αφήσαμε ένα τίμιο, ποιοτικό και πάνω γεμάτο πολλά. Δεκάλεπτο, έτσι, για τη Super League. Μην την ξεχάσουμε για αυτή. Ποια? Άντε να προσαρμοστείς τώρα, άντε να προσαρμοστείς. Τη Super League, ναι. Οκ, είναι σαν να μου δεις φυλάδι. Μετά από τέτοιο τριήμερο, αποκλήρωση. Ναι. Είναι σαν να μου δεις φυλάδι για σουβλάκια, να το παίρνεις και να έχω μπροστά μου φακές. Αλλά οκ, επειδή μου αρέσουν φακές, καλή συνέχεια, θα πάω και σήμερα κιόλας με το που θα πάω σπίτι αργότερα. Μια χαρά είμαστε. Λοιπόν, έχουμε το Σάββατο το Πανετολικός ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ με μία αλλαγή στην 18η του σε σχέση με το παιχνίδι των Ατρόμητων. Έμεινε εκτός ο Μαουρίσιο και μπήκε ο διαθέσιμος Ζαμπά. Είδε και για το Πόρτο, έτσι. Ο Μαουρίσιο πήγε στο Πόρτο για να κάνει την επέμβαση αποκατάσταση στη ρήξη υγείας του που υπέστη. Ο Ζαμπά δεν νομίζω να είναι μόνο στην 18η, θα είναι και στην 11η. Είναι καλά. Μια χαρά είναι. Α, είναι καλά, ναι. Θα παίξει. Παδί ο Ενρίκε, λογικά. Εξέτσε ποινή. Ένε, λογικά. Ο Ενρίκε. Λογικά. Λογικά. Πολύ λογικά. Πάρα πολύ λογικά. Πιο λογικά δεν γίνεται. Λοιπόν, η δεκάδα λογικά του ΠΑΟΚ θα είναι Πασχαλάκη κατά τα δοκάρια, Μάτο και Βιερίνη στα δεύτερα τη άμυνα, Κρέσπο και Βέρελα σε κέντρο αυτή. Μπροστά του Ολιβέρα με τον Σάχοφ. Για εκεί πάει το πράγμα. Γιατί ο Ολιβέρα έχει ξαναπέξει με τον Σάχοφ, με τον Κάνια δεν έχει ξαναπέξει. Ο Κάνια είναι στην αποστολή πάντω. Είναι στην αποστολή και όμοι. Μπροστά από αυτού του δύο θα είναι ο Μπίσεσβαρ. Στα δύο άκρα Ζαμπά και Λιμιό. Και στην κορυφή ο Ακπο. Αυτό είναι. Και ρεπορτάζ που πάω να μην κάναμε. Λίγο να είχαμε δει την ομάδα. Εκεί θα καταλήγαμε. Ο Πανατολικός, αν και έχει κάποιες απουσίες, όπως είναι ο Μακροφόνη, από ό,τι είδα ο Καμαρά, που ήταν ο σύντροφό τη με 3 γκολ. Mm. Το Κυριακίδης δεν θα παίξει ο βασικός θερματοφύλακας. Mm. Και ένας ακόμα, νομίζω, δεύτερο σύντροφό, νομίζω, απουσιάζει. Πανατολικός, μια ομάδα που προέρχεται από το 5-0 που κέρδισε το Πανιόνιο την Δευτέρα. Σε ένα μάτι στο οποίο ο Πανατολικός δέχτηκε αρκετές τελικές. Απλά ο Πανιόνιος τις ξόδεψε όλες. Δηλαδή, κάποια στιγμή το μάτι ήταν στο 4-0 σκορ και οι τελικές ήταν 9-12. Δηλαδή, ο ένας τα βάζε όλα και ο άλλος πετροβολούσε. Ο Πανετολικός είναι άμεσα ενδιαφερόμενος γιατί θέλει να κυνηγήσει μέχρι τέλους την πέμπτη θέση. Είναι δύσκολο παιχνίδι. Δεν νομίζω ότι είναι ένα παιχνίδι που λες ότι ο ΠΑΟΚ θα μπορέσει να το πάρει με ευκολία. Είναι αν το πάρει με ευκολία, νομίζω θα είναι. Θα είναι έκπληξη. Είναι ένα παιχνίδι υπομονής. Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να δει τα τρεξίματά του. Γιατί και το Ολιβέρα Σάχοφ είναι εντελώς διαφορετικό. Είναι αμυντική μετάβαση στην οποία με αυτά τα δύο χαρακτηριστικά που έχουν οι παίχτες που δεν έχουν πολλά τρεξίματα, ας το πούμε έτσι, για να καλύπτουν χώρους. Η αμυντική μετάβαση είναι ένα πρόβλημα. Απέναντι σε ένα Πανατολικό που δεν έχει την καλύτερη δυνατή άμυνα, αλλά μεσοεπιθετικά είναι μια ομάδα η οποία και μπορεί και το ψάχνει να τρέχει. Ναι. Λογικό είναι να έχει ένα. Εντάξει, έχει το Μάζλο, ο οποίος είναι πολύ ποιοτικός. Έχει και σούτ από μέσα απόσταση και πολύ καλές. Και κινείται στον χώρο και βλέπει χώρο. Mm-hmm. Έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Την Κυριακή ξεχωρίζει το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Νομίζω το πιο αδιάφορο κλασικό. Την Κυριακή δεν είναι και το Ατρόμητο ΣΑΕΚ. Πόσο, δεν ξέρω και εγώ πόσα χρόνια. Ναι, υπάρχει και το Ατρόμητο ΣΑΕΚ. Εκεί που είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Ο Ατρόμητος έχει γίνει
να το πω έτσι πολύ απλά, έχει γίνει μαλλιά κουβάρια με αυτή την υπόθεση του Άρντα. Όχι να το συγχωρήσουν να παίξει. Όχι οι οργανωμένοι παιδί δεν το θέλουν να το ξαναδούν. Όχι ο Άρντα βγάζει ανακοίνωση δημόσια συγγνώμη. Όχι. Και όλα αυτά σε παιχνίδι με την ΑΕΚ. Θα τα βλέπουν στον πάγο και θα ανακουφίζονται το πώς ξεφορτώθηκαν το πρόβλημα. Παίζει τρίτη θέση ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ατρόμητο. Οι δύο ομάδες βέβαια έλυσαν τις διαφορές εντός αγικών. Είναι στο κύπελο εκεί που η ΑΕΚ κατάφερε με δύο νίκες να πάρει την πρόκριση και πλήγωσε πολύ τον Ατρόμητο και ουσιαστικά επιβιώνει στη χρονιά της η ΑΕΚ. Γιατί αν είχε αποκλειστεί και από το κύπελο, τότε τα πράγματα ήταν τελείως διαφορετικά για την ΑΕΚ σε εσωτερικές συζητήσεις που θα γινόταν. Και όλα αυτά που ήδη συμβαίνουν απλά λίγο δεν παίρνουν το φως της δημοσιότητας, δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας, διότι υπάρχει η προσμονή για τους ημιτελικούς με τη Λαμία. Πάντως, για τον Ατρόμητο το μάτς έχει νομίζω μεγάλο ενδιαφέρον βαθμολογικά, διότι μετά πάει στο Καραϊσκάκι και μετά έχει να έρθει και στο Κλειάνης Βικελίδης. Με τον Άρη να είναι στο μείον 6, αν δεν κάνω λάθος. Και τον Παναθηναϊκό όλα αυτά νομίζω έτσι. Πώς? Με τον Παναθηναϊκό δεν την αντιμετωπίζει. Ναι, έχει και τον Παναθηναϊκό και η διαφορά με τον Άρη είναι στους 6. Σε περίπτωση ήττας του Ατρόμητου από την ΑΕΚ, νίκης του Άρη με τον Απόλλωνα Σμύρνης που είναι δύο αποτελέσματα εφικτά ακριβώς. Θα πάει στους 3 και έχει να έρθει στο Βικελίδης ο Ατρόμητος με την τέταρτη θέση να είναι σημαντική, διότι δεν ξέρουμε αν ο πέμπτος θα πάρει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Εντάξει, βέβαια σε περίπτωση που έχουμε έκπληξη στο κύπελο θα συμβεί αυτό. Ναι, θα πρέπει... ναι, αλλά παίζεται το σενάριο. Είναι υπαρκτό. Ναι. Ναι. Δεν μπορεί να ρισκάρει κάποια ομάδα να βγει. Εντάξει, ας το αφήσουμε να βγούμε πέμπτη, θα το πάρει το κύπελο ή ο ΠΑΟΚ ή η ΑΕΚ. Δεν αποκλείεται. Σαν τελικά έχουμε φτάσει και είναι μέσα δύο ομάδες που, αν πάρουν το τρόπο, αφήνει τον πέμπτο εκτός Ευρώπης. Έχει ψωμί αυτό το Ατρόμητο ΑΕΚ. Με όλα όσα έχουν γίνει με τις δύο ομάδες, με τα περσινά του στο πρωτάθλημα που ο Άρντ είχε σκοράρει και είχε σοφαρίσει. Ό,τι έγινε ναι. Με τον Άρντ να μην σκοράρει, αλλά να κάνει ότι το περνάει από το μυαλό που έχει. Τι έγινε? Στον πρώην τελικό. Εντάξει, δεν μπορώ να πω στο μυαλό του Άρντα. Δηλαδή, αν υπάρχει ένα λεξικό ιδιωματισμών που λέει πώς ένα ταλέντο καταστρέφει τον εαυτό του. Δίπλα γράφει. Ναι, ναι, ναι. Άμπρα. Ναι, δεν πρέπει να το πάρουμε σύμφωνα με το όμικρον, το επίθετό του. Το όμικρον. Το αλφα. Άμπρα. Να πάει ψηλά, να προωθηθεί. Ναι. Να το βλέπουν τα νερά παιδιά και να λένε και να του λένε μπαμπά, τι να μην κάνω για να είναι καλή η καριέρα μου. Αυτό παιδί μου. Τέλος. Δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε καν. Αυτό να μην κάνεις και όλα τα άλλα θα τα βρούμε. Το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός δεν ξέρω γιατί έτσι στο διαδίκτυο που σερφάρω 15 ώρες τη μέρα δεν το έχω νιώσει ακόμα. Δηλαδή, ναι. Από τα πιο ήσυχα των τελευταίων ετών πρέπει να είναι. Ξέρεις τι, μάλλον γιατί αυτό το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός περισσότερο κουβέντα μεταξύ τους πηγαίνει για αυτά που. Στο μπάσκετ. Τα τραγελαφικά που γίνονται στο μπάσκετ, ναι. Επηρεάζει και αυτό ίσως. Και έχει μείνει λίγο πίσω η κουβέντα για το καθαρά ποδοσφαιρικό. Και παίζουν και οι δύο σε μια χρονιά πολύ περίεργη και για τους δύο. Έτσι όπως έχει εξελιχθεί και έτσι όπως έχει φτάσει να είναι τώρα, δηλαδή στο διάστημα που συναντιούνται. Κάποια στιγμή αυτό που εισέπραξα διαβάζοντας ρεπορτάζ συναντήτων του Ολυμπιακού είναι ότι λίγο κρίνεται για ακόμα μία φορά και ο Μαρτίνς. Λες ότι αν δεν κερδίσει και αυτό το παιχνίδι θα έχει πρόβλημα σοβαρό. Να μην έχει κερδίσει δύο φορές τον Παναθηναϊκό, ξέρεις. Δηλαδή, νιώθω ότι αυτοί που δεν είναι τόσο με τον Μαρτίνς θα του το χτυπήσουν. Ναι, πάει να πολύ. Να μην έχει κερδίσει μια φορά τον... Ναι. Και μετά από όλα όσα έχουν προηγηθεί, έτσι. Ναι, γιατί... Και η όλη κουβέντα ότι δεν κάναμε τίποτα. Ο Πάκ το κέρδισε δύο φορές και εμείς καμία. Ναι. Και όταν θέλεις, είσαι εκτός Ευρώπης, εκτός κυπέλου. Άμα θες να σε φάει κάτι, σε τρώει. Θα βρεις κάτι να σε φάει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ακόμα και αυτή την ψήρα. Που δεν κρίνει τίποτα. Για τον Ολυμπιακό. Είναι 100% θέμα γόητρο. Το Ολυμπιακό να κερδίσει τον Παναθηναϊκό. Δεν έχει. Τι άλλο έχει μέσα στη σεζόν. Γιατί έχει, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να έχει 4 χρόνια να το κερδίσει εκτός έδρας. Ναι, ναι, ναι. Και για την διαφορά που έχουν δύο ομάδες τα τελευταία χρόνια. Και ποιοτικά τώρα είναι ο Ολυμπιακός. Είναι... Πότε του είχε πάρει διπλό? Πρέπει να ήταν στα χαρτιά εκείνο το παιχνίδι που δεν είχε γίνει, που δεν είχε ξεκινήσει. Στο λεωφόρο με τα επεισόδια. Τις μπάλες που διάβαζα είναι για ένα διπλό στο ΆΚΑ με Μήτρογλου.
αγωνιστικό. Ποια χρόνια ήταν αυτό? Πόσα χρόνια έχει πάνω εγώ στη Λεωφόρο που... Όχι, ο ΆΚΑ ήταν αυτό το μάτς. Με Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ. Και έχει μόνο 4 χρόνια. Το 15 δηλαδή. 4-5 χρόνια. Τέλος πάντων. Εντάξει, και κάπου... το 4-0 επί του Άρη. Πιστεύω ότι θα βρουν γκολ εκεί. Τώρα το θέμα είναι αν θα βρει γκολ ο Παναθηναϊκός. Έτσι νομίζω ότι θα το μάτς θα πάει. Έχουν ποιότητα, μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα. Φορτούνες όποτε, ο μόνος τρόπος που βλέπεις μπάλα, να... είναι ένας από τους προπονητές που πραγματικά δημιουργεί επικίνδυνες καταστάσεις. Ο μόνος τρόπος που βλέπεις ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να πάρει αποτέλεσμα είναι με γκολ-γκολ. Ναι. Άλλος δεν είναι. Δεν μπορώ να πιστεύω να... θα έρθει το μάτς 0-0. Ναι. Πρέπει ο Παναθηναϊκός να βρει τρόπο να σκοράρει. Και βλέπουμε ότι στα τελευταία, δηλαδή στο 19 δεν ξέρω πόσες φορές έχει σκοράρει. Παναθηναϊκός. 6. Δηλαδή να έχει μέσα σε 2 μήνες να έχει βάλει 5 γκολ. Γενικά είναι. Καταλαβαίνεις ότι υπάρχει έτσι μια. Δεν είναι στα καλά του. Ναι. Δεν είναι στα καλά του. Αλλά μιλάμε πάντα για ένα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Σίγουρα. Με ό,τι αυτό θα κάνει. Και ο Μπουζούκης, τώρα ο Χατζηγιοβάνης μεγαλώσαν και γαλουχηθήκανε με το να κερδίσω τον Ολυμπιακό. Γιατί είναι από τις ακαδημίες. Όσο να είναι και αυτοί. Έχουν άλλο πάθος, άλλο κίνδυνο, ναι. Δεν είναι όπως με τον Πάο. Πολλές φορές σε αυτά τα μάτια παίζει καθοριστικό ρόλο. Διαιτητής ποιος είναι? Γερμανός, ο Φρίτς. Ξέρεις και το διαιτητή, ρε σκύλε. Ιδέα δεν είχατε. Δεν ασχολήθηκα καν. Το θέμα είναι πόσο στον Ολυμπιακό γνωρίζουν οι παίχτες που έχουν εκεί τι είναι ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, αν θα πάνε με το σκεπτικό ότι παίζουμε με τον 7ο. Αν θυμούνται τι έγινε όταν φέρανε ένα-ένα στο πρώτο παιχνίδι, στον πρώτο γύρο. Το τι ακούσαν. Με το που ακούσε και το τρίτο σύρμα τη λήξη, το φρου φρου φρου. Με τον αργή κάτσε να σκοράρει από τα. Το μάτς πάντως, για να βάλω και τα φυτίλια λίγο πριν κλείσουμε, το μάτς μπορεί να αποκτήσει ενδιαφέρον μόνο αν δεν κερδίσει αύριο Πάοκ στο Αγρίνιο για τον Ολυμπιακό. Βαθμολογικό. Να τα. Επειδή ακολουθεί, είναι την Κυριακή το παιχνίδι και ο Πάοκ παίζει αύριο το Σάββατο. Όντως. Εντάξει. Ο Πάοκ είναι από τις πιο δύσκολες εξόδους που έχει να κάνει. Γιατί... Μέχρι το τέλος το είχαμε ξαναπεί κιόλα ότι είναι πιο δύσκολο. Έχει 6 παιχνίδια και θέλει 11 βαθμούς. Όσο να είναι, πρέπει να είναι πολύ συγκεντρωμένο. Εντάξει, εγώ δεν πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα έχει πρόβλημα ούτε αύριο στο Αγρίνιο. Πιστεύω ότι εύκολα δύσκολα θα περάσει. Εγώ στο δύσκολα είμαι. Στο δύσκολα. Θα περάσει όμως, καταλήγεις εσύ. Εκεί το έχω στο μυαλό μου. Ναι, πιστεύω ότι πάλι θα το βρει τον τρόπο. 1-0-2 εκεί. Διαιτητής ποιος είναι? Ο Τσαμούρης. Του Συνδέσμου Πειραιώς. Συζητήθηκε πολύ αυτές τις μέρες. Για να δούμε. Άνευ κυρίου σχολείου. Λοιπόν, και με τη βοήθεια της Super League, να είναι καλά. Φτάσαμε στο τέλος. Το τέλος της εκπομπής, το τέλος της εβδομάδας, μιας γεμάτης εβδομάδας. Μας περιμένει μια ερχόμενη εβδομάδα που Δευτέρα και Τρίτη θα έχουμε λίγο λαδάκι στο καντήλι. Αλλά μετά θα έρθει η ώρα που οι συζητήσεις θα ανοίξουν όχι μόνο για εθνικές ομάδες, αλλά και γενικότερα για πράγματα που μας αφορούν. Γιατί αυτές είναι οι εβδομάδες. Οι εβδομάδες χωρίς αγωνιστικές υποχρεώσεις για τους συλλόγους που σου δίνουν χρόνο να δεις πράγματα, να αναλύσεις πράγματα, να περάσουμε καλά και γεμάτα και να ασχοληθούμε λίγο και με την εθνική, με όλη την κουβέντα που έχει ανοίξει για τις επιλογές του κ. Αναστασιάδη και το ξεκίνημα της προσπάθειας για την πρόκριση στα τελικά του Euro. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Να είστε όλοι καλά. Μένετε εδώ στον Λίμπερο. Ακολουθεί το πέναλτι. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο.